Μίλτον Στεντόγλου, κυρίες και κύριοι. Πρώτο άλμα είχε πει, φεύγοντας από την Αθήνα, ότι ό,τι έκανα στο Τόκιο πρέπει να το κάνουμε το πρώτο άλμα στο Βελιγράδι. Άλλωστε αυτή ήταν και η φιλοσοφία του προπονητή του. 8.60 ατομικό ρεκόρ. Έχει 8.38 πανελλήνιο ρεκόρ στο κλειστό στίβο. Έφυγε ο Μίλτος ο Τεντόγλου. Πρώτη προσπάθεια του αγώνα. Και άλμα μεγάλο. Άλμα μεγάλο ανάλογο του Τεντόγλου. Άκυρο, άκυρο. Ανάβει το κόκκινο σημάδι αυτού του. Κοιτάξτε, δεν είναι άκυρο. Δεν είναι άκυρο. Δεν ακουμπάει καθόλου την πλαστελίνη. Η τεχνολογία είναι λάθος. Και γι' αυτό το δείχνει και ο σκηνοθέτης. Δεν έχει ξαναδείξει άλλο τέτοιο άλμα. Είναι το τέλειο πάτημα. Πολύ καλά κάνει και ρωτάει γιατί ο Μίλτος Τεντόγλου. Με το μάτι πάντως και με την τεχνολογία που ίσχυε ως τώρα, ένα τέτοιο άλμα δεν ήταν με τίποτα άκυρο. Το αγώνα. Εδώ ζητάει την ενθάρρυνση. Οι γρεβενιώτες ανταποκρίνονται όπως και οι υπόλοιποι θεατές που βρίσκονται στο κλειστό στάδιο του Βελιγραδίου. Και Μίλτος Τεντόγλου, ένας αθλητής που έχει πολλά χρόνια μπροστά του, ένας αθλητής που γυμνάζεται με τον Γιώργο τον Πομάσκι. Έγκυρο και μεγάλο. Ένα άλμα που ανταποκρίνεται στην τελική διοργάνωση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Πράσινα ανάβουν όλα για το Μίλτον τον Τεντόγλου. Θα γιορτάσει, θα κεράσει όλη την Ελλάδα σήμερα. Χαρά. 8.55. 8.55. Απίθανο για να το κάνει άλλος αθλητής αυτό. Μπράβο Μίλτο Τεντόγλου. 8.55. Πανελλήνιο ρεκόρ κλειστού στίβου. Έχει 8.60 στον ανοιχτό. Έχει 8.38 και κάνει ο... του Βελιγραδίου χειροκροτούνε Μίλτος Τεντόγλου. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής ως τώρα με 8.55, με πανελλήνιο ρεκόρ, έφυγε. Και αυτός, κοιτάξτε πόσο πίσω πάτησε και άλμα κοντά στα 8.20, 8.30 θα μετρηθεί. Έγκυρο βέβαια. Ξανά το πάτημά του, τουλάχιστον 30 εκατοστά πίσω και 8.30. Θα δούμε πώς. 8.26. Ακόμα και το δεύτερο άλμα του, το δεύτερο καλύτερο μετά το 8.55, είναι κοντά στο 8.27 που έχει ο Ντεντάι. 8.26. Το έκτο του άλμα ή θα πανηγυρίσει. Έχει αφήσει την πέμπτη προσπάθεια και ο Μίλτος ο Τεντόγλου ετοιμάζεται. Ετοιμάζεται, οι σημαίες ανεμίζουν οι ελληνικές στο Βελιγράδι. Μίλτος Τεντόγλου, ο Έλληνας πρωταθλητής που είναι πρώτος με 8.55, κάνει ένα άλμα, περπατάει στον αέρα αυτός ο άνθρωπος και είναι ο παγκόσμιος πρωταθλητής, όσο και αμετρηθεί, είναι ο νικητής, είναι αυτός που ταξιδεύει τους Έλληνες στις κορφές, στα ύψη, είναι αυτός που σήμερα κερνάει όλη την Ελλάδα για τη νίκη του στο τελικό, για αυτή την νίκη που την πέτυχε με πολύ μεγάλη επίδοση, με παγκόσμιες επιδόσεις, υψηλότατου επίπεδου. Νάτος εδώ, περπατάει στον αέρα. Ο Μίλτος Τεντόγλου είναι ο παγκόσμιος πρωταθλητής. Να ακούσουμε και τον ήχο για τον Μιλτιάδη Τεντόγλου.
indoor champion representing Greece, Miltiadis Dentoglou. Miltiadis Dentoglou, λοιπόν, αθλητής φαινόμενο από τα Γρεβενά, σηκώνει τους Έλληνες όλους ψηλά στο βάθρο του νικητή που ξέρει μόνο αυτό να κερδίσει, όπως έκανε πέρυσι στο Τόκιο με τα 8-41 στην έκτη του προσπάθεια. Εδώ ήθελε από το πρώτο άλμα να το καταφέρει. Τα κατάφερε έστω και με το δεύτερο. Πανηγυρίζει με τον δικό του τρόπο. Πάντα cool ο Μιλτιάδης. Τα καταφέρνει να μας εντυπωσιάζει και με τις δηλώσεις του και με τον τρόπο πανηγυρισμού του. 8-55. Να ακούσουμε τον εθνικό μας ύμνο. Αυτός είναι ο Μιλτιάδης Δεντόγλου, ο οποίος μας χαρίζει ευτυχισμένες στιγμές σε κάθε φορά που τον βλέπουμε. Φυσικά μας κάνει περήφανους και όλους τους Έλληνες με την λάξη στα μάτια ο δικός μας αθλητής, ο δικός μας πρωταγωνιστής, ο υπέροχος Μιλτιάδης Δεντόγλου από τα Γρεβενά στα 24 του χρόνια. Ένα ακόμα μετάλλιο και μάλιστα χρυσό εδώ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Χρυσού Στίβου στο Βελιγράδι. Με μεγαλείο μας χάρισε και πάλι ένα χρυσό μετάλλιο ο υπέροχος Μιλτιάδης Δεντόγλου, που σίγουρα έχει να προσφέρει ακόμα.